15 χρόνια και ανήκω θα μιλήσω κατά βάση σαν μέλος της συνέλευσης των εργαζομένων που έκανε την κατάληψη, που ήταν αυτό τέλος πάντων το ιδέο για μένα και δύσκολο εγχείρημα. Θέλω να σας πω, να αρχίσω καταρχήν, άκουγα ένα τραγούδι πριν έρθω που λέγεται Sunny Happy People. Sunny πάψαμε να είμαστε. Happy ούτε συζήτηση. Το people παίζεται. Λοιπόν, ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες, ενδιαφέροντες καιροί, για να δούμε πώς ξεκίνησαν όλα. Θέλω να πω ότι αυτό που θα διαβάσω περίπου τώρα και σας παρουσιάσω έγινε σε συνεργασία με τον γραμματέα μου τον Ανδρεόπουλο, που είναι σπουδαίος αγωνιστής, έναν επίσης σπουδαίο αγωνιστή, συνάδελφο, τον Θοδωρή τον Τούκο, και το πιο σπουδαίο, ένα φίλο μου συνθέτη, τον Σπύρο τον Αυτόπουλο. Θα σας πω μετά γιατί το λέω πώς σπουδαίος. Καταρχήν να κάνω μια αναδρομή για το εσύ, για να καταλάβετε περίπου τι είχαμε και πού είμαστε. Η ίδρυση και η λειτουργία του ΕΣΥ στα μέσα της δεκαετίας του 80 υπήρξε μια από τις μεγαλύτερες κατακτήσεις της ελληνικής κοινωνίας στη μεταπολίτευση. Παρά τις πολλές αδυναμίες που είχε, εξασφάλισε για πρώτη φορά στα χρονικά του σύγχρονου ελληνικού κράτους ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση σε πρωτοβάθμια νοσοκομειακή περίθαλψη. Μετά το 85 και μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 90, όποιος ζούσε ή ήταν περαστικός από την ελληνική επικράτεια και αρρώστενε, είχε εξασφαλισμένη την πρόσβαση στο δημόσιο νοσοκομείο. Εξαίρεση φυσικά αποτελούσαν έκαθεν το φακελάκι κατά καιρούς, όπως ξέρετε, το ζήσατε όλοι. Αυτό ήταν αυτό που το γρηγορώσιμο που εγκαταστάθηκε στην ελληνική κοινωνία από την αστική τάξη. Την ίδια ώρα που οι ανάγκες της πλατιάς λαϊκής πλειοψηφίας των κατοίκων της επικράτειας για έγκαιρη, δωρεάν και ποιοτική φροντίδα υγείας διευρύνονται ακριβώς λόγω της δραματικής επιδείνωσης των όρων ζωής που αυξάνουν τη συνολική νοσηρότητα, των κατεφημισμών πια εθνικό σύστημα υγείας αποκλείει τους ανασφάλιστους, δηλαδή τους πιο αδύναμους, από την νοσηλεία και από τα δημόσια νοσοκομεία. Τα νέα κλειστά ενοποιημένα νοσήλια προβλέπουν εξωπραγματικές τιμές, ως και 7 φορές επάνω. Για να καταλάβετε περίπου τι εννοώ, γιατί αυτά φτάνουν περίπου στις τιμές της ιδιωτικής υγείας. Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι μια χολογιστεκτομή, τώρα άμα πάτε, στοιχίζει 1.350 ευρώ. Αν δεν τα έχετε, δεν βγάζετε χωρίς σας με τίποτε. Για 3 μέρες νοσηλείας μόνο. Ένα στοκετός, ας πούμε, αν δεν έχετε 900 ευρώ, θα γεννήσετε στον οχυρόν σας. Ένα θύμα, ας πούμε, ένας πολυτραυματίας μετά από κάποιο τροχαίο δυστύχημα, για 20ήμερη περίπου νοσηλεία, στοιχίζει πάνω από 7.900 ευρώ. Το λιγότερο δηλαδή. Επιπρόσθετα ποσά, αν και για οποιοδήποτε λόγο απαιτηθεί και περαιτέρω παραμονή στο νοσοκομείο, αυτά δίνονται στον ενδιαφερόμενο και μάλιστα περνάνε, χρεώνεται στο ποσό της εφορίας του, με όλα τα στοιχεία και τον κυνηγούν και συνεχώς αν δεν έχει καταπληρώσει. Όταν μιλάμε δε για ανασφάλιστους, σήμερα θα γνωρίζουμε πως αναφερόμαστε περίπου στο 30% του πληθυσμού και δεν αναφερόμαστε πια μόνο στους μετανάστες, αναφερόμαστε κυρίως στους άνεργους και κυρίως στους άνεργους που ήταν οι μικροεπαγγελματίες και που κλείσανε και τα μαγαζιά τους και όλοι αυτοί που πια είναι ανασφάλιστοι. Η πολιτική υποχρηματοδότησης και η υποστελέχωσης του ΕΣΥ, η εγχώρηση των λειτουργιών σε ιδιώτες, η πρημοδότηση των εισπρακτικών ανταποδοτικών λειτουργιών σε βάρος των κοινωνικά χρήσιμων, καθώς και ο συνεχής παρασιτισμός του κρατικοδίαιτου ιδιωτικού επιχειρηματικού τομέα πάνω στους φόρους της κοινωνικής ασφάλειας, με τις υπερτομολογήσεις φαρμάκων και υλικών, συνεχίστηκαν και εντάχθηκαν όλη τη δεκαετία από το 2000 μέχρι το 2009. Οι ανασφάλιστοι λοιπόν πια νομοθετικά είναι υποχρεωμένοι να πληρώνουν τα πάντα από την τσέπη του. Και μάλιστα ακόμη και για πρωτοβάθμια περίπτωση. Αυτά δεν καλύπτουν πια τίποτε, δεν καλύπτονται από τα ταμεία. Ταυτόχρονα για την αστική εξουσία.
εξουσία, το κοινωνικό κράτος γενικά, αποτελεί ένα πάρα πολύ μεγάλο βαΐρ. Ένα κατάλοιπο της μεταπολεμικής εποχής, που συμπυκνώνει ένα διαφορετικό σχετισμό δύναμης. Το ελεύθερο εμπόριο, η ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων, εργατικής δύναμης, μπαίνει καταστατικά πια πάνω και από το δικαίωμα της υγείας. Παρά τη γενική κυριαρχία της όμως, η αστική πλευρά επιδιώκει να αποκρύπτει τον ταξικό χαρακτήρα που έχει αποκτήσει και κάνει επίθεση πάνω στη δημόσια και δωρεάν υγεία. Και μάλιστα προσπαθεί να τα παρουσιάσει σαν μεταρρυθμίσεις. Έτσι τις ονομάζει τεχνοκρατικά, που δήθεν υπηρετούν το γενικό καλό και αδύνατες αναγκαιότητες. Γι' αυτό χρησιμοποιεί και επιτροπές σοφών. Ή ως επιχείρημα δηλαδή, για να μπορέσει να κάνει περαιτέρω συρρήγνωση του ΕΣΥ. Και φτάνουμε τώρα στην εποχή των μνημονίων. Μέχρι εδώ περπατούσε το ΕΣΥ κουτσά στραβά με βάση το φιλότιμο των γιατρών και των εργαζομένων. Διακρίνουμε εδώ τώρα στην εποχή των μνημονίων τέσσερις φάσεις. Η πρώτη φάση ξεκίνησε το 2010, είχε 60% περικοπή των λειτουργικών καπανών για το ΕΣΥ και οδήγησε σε άμεση λειτουργική κατάρρευση σχεδόν όλα τα νοσοκομεία. Η ολοήμερη επίσης ιδιωτική λειτουργία στο ΕΣΥ και στα ιατρεία πληρώνονταν από τους ασθενείς. Και οι περικοπές στα προγράμματα εφημέρευσης, που πια έπαψαν να είναι ασφαλή όπως τα λέμε, έγιναν επικίνδυνα τα προγράμματα τα εφημέρευσης. Δηλαδή εσείς κινδυνεύετε πια από εμάς, από εδώ και πέρα. Αυτό έγινε νόμος με το ΔΥΠΕ του 2010. Τον Απρίλιο του 2011, από το Σεπτέμβριο του 2010 μέχρι τον Απρίλιο του 2011, η ανάλυση της ηγεσίας του Υπουργείου από τον κύριο Λοβέρδο έφερε ακόμη μεγαλύτερη επιδείνωση στις παροχές υπηρεσιών υγείας. Καθιέρωσε το 5 ευρώ. Και όχι μόνο το 5 ευρώ, το 5 ευρώ είναι για την είσοδο. Είναι όλα πια πληρωμένα από τους ίδιους τους ασθενείς. Όλες οι εξετάσεις. Από το Μάιο του 2011 έως τον Οκτώβριο του 2011 άρχισε να γίνεται μια ελάττωση των δομών και του προσωπικού του δημοσίου συστήματος. Με το σχέδιο συγχρόνως να γίνεται ότι 137 νοσοκομεία είναι πάρα πολλά και πρέπει οπωσδήποτε να μείνουν 83. Οι κλίνες, γιατί και αυτό έπρεπε να γίνει με βάση τις επιταγές του μνημονίου, έπρεπε να κλείσουν γύρω στις 4.500 υπαρκτές κλίνες, έτοιμες κλίνες. Τις κλείσανε. Επίσης, 11.500 κλίνες που προβλέπονταν στους οργανισμούς των νοσοκομείων, επίσης δεν έχουν αναπτυχθεί και αυτές είναι έτοιμες να βγουν στον ιδιωτικό τομέα. Η λειτουργική και ιδεολογική ηθική εξίσωση δημόσιου και ιδιωτικού τομέα παραχωρεί 556 καλά εξοπλισμένα κρεβάτια του ΕΣΥ σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Αυτές, αποκλειστικά δηλαδή για τους πελάτες τους, εφόσον αυτές πληρώνουν 20% επιπλέον από το νοσηλείο του ίδιου. Επίσης, πελώρια αύξηση του κλειστού ενοποιημένου νοσηλείου έγινε επίσης νομοθετικά και αυτή, κατά διαγνωστική και θεραπευτική κατηγορία, πράγμα που σημαίνει κοινωνικό αποκλεισμό και θάνατο για τον ανασφάλιστο, κατάρρευση των ήδη διαλυμένων ασφαλιστικών ταμείων από την περικοπή της κρατικής χρηματοδότησης, από την ανεργία και τώρα πια από το κούρεμα του PSI. Η εφαρμογή επίσης τέλος κοινής διοίκησης σε κρατικά και ιδιωτικά νοσοκομεία είναι φως φανάρι ότι καταργεί εντελώς το εθνικό σύστημα υγείας, το δημόσιο και δωρεάν. Η αποδιάθρωση δηλαδή όλου αυτού του συστήματος ξεκίνησε και έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί μέσα από τη διαπλοκή του με τις αρχές, τη φιλοσοφία και τον κινησμό του ιδιωτικού επαγγελματικού τομέα και κάτω από την ασφυκτική πίεση του δραστικού περιορισμού των κρατικών δαπανών του κοινωνικού κράτου, καθιστώντας την υγεία από ύψιστο κοινωνικό δικαίωμα για ανάγκη, καθαρά σε εμπόρευμα. Οπότε το ΕΣΥ άρχισε να καταραίει εντελώς, με σαν τραπουλόκαρτο. Για να καταλάβετε τι συμβαίνει, πρέπει να σας πω ότι τα περισσότερα νοσοκομεία αυτή τη στιγμή δεν έχουμε υλικά στοιχειοδός να κάνουμε μία απλή εξέταση αίματος. Δεν έχουμε αιματοκρίτες. Έχει 2 μήνες το νοσοκομείο Κυλκής που κάνει μικροαιματοκρίτες. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε επιλογή. Ο κύριος, ας πούμε, δεν χρειάζεται τόσο πολύ τον αιματοκρίτη του, το χρειάζεται κάποιο άλλο παιδάκι και γίνεται με το χέρι. Για να καταλάβετε τις συνθήκες που δουλεύουμε πια και το τι
έλλειψη υλικών υπάρχει. Είναι τραγικό. Εχθές στο νοσοκομείο του Κρητής, 60 άτομα πήγαν, γιατί δεν είχαμε ούτε ουρία να κάνουμε, ούτε γενική αίματος να τους κάνουμε, ούτε καν Αυστραλιανό αντιγόνο για να μπορεί να κάνει έστω ένα ράμα κάποιο που πρέπει να έχει δείκτηση Αυστραλιανό αντιγόνο για να μπορεί να πάρει αίμα. Δηλαδή η κατάσταση είναι όχι απλώς τραγική, είναι, πάει όπως το βλέπουμε εμείς οι γιατροί από μέσα και οι εργαζόμενοι για γενοκτονία. Πώς ξεκίνησε τώρα η δικιά μας ιστορία? Γιατί όλα αυτά τα ζούμε σαν επαρχιακό νοσοκομείο. Όλη η επικράτεια έχει το ίδιο πρόβλημα, αλλά στο Κυλκής ξεκίνησε με ιδιαίτερη, γιατί υπήρχαν ορισμένες ιδιαιτερότητες. Και θα σας πω ποιες. Πρώτον, ήταν η διαπίστωση ότι τα συνηθισμένα μέτρα διαμαρτυρίας και αντίστασης δεν υπάρχουν κάτω από τις συνθήκες από τις σημερινές. Ας πούμε 24 ώρες απεργίες ή στάση εργασίας ή στάση λαλητήρια και τα διαβήματα στο Υπουργείο και στην κυβέρνηση αποδείχθηκαν αναποτελεσματικά. Αυτά λειτουργούσε και άλλα ειρήνη. Και όταν υπάρχει κυβέρνηση που έστω στοιχειοδός λογοδοτεί στον ελληνικό λαό, σήμερα δεν σημαίνει τίποτα από τα δύο. Είμαστε λοιπόν σε πόλεμο, το καταλάβαμε, και η κυβέρνηση, επειδή λογοδοτεί μόνο στις Βρυξέλλες, θεωρώντας προφανώς εχθρό τον ελληνικό λαό, έπρεπε να κάνουμε κάτι μόνοι μας. Αυτά ήταν οι διαπιστώσεις που κάναμε μέσα στη συνέλευση. Και μάλιστα ήταν πολύ, εκείνη την εποχή ήταν πάρα πολύ άσχημο το γεγονός ότι ενώ οι χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδων Ελλήνων πολιτών ήταν ακριβώς έξω από την Βουλή και διαμαρτύρονται για το έγκλημα που κάνανε, που γινότανε μέσα στη Βουλή και έγραφαν χημικά σε ποσότητες ικανές για πολεμική σύραξη και κλόμπ στο κεφάλι, οι άλλοι αυτοί κύριοι 300 ψηφίζαν αυτά που θέλανε. Ήξεραν πολύ καλά τι θέλει ο λαός, αλλά ψηφίζαν παρά τη δική του θέληση. Αυτό δείχνει πλέον ότι η κυβέρνηση αλλά και το πολιτικό σύστημα ολόκληρο έχουν χάσει κάθε ίχνος νομιμοποίησης και άρα ο λαός είναι πλέον ο μόνος αρμόδιος να δώσει απαντήσεις σε αυτά προβλήματα που αντιμετωπίζει. Το δεύτερο και κυρίως που ήταν σαν επιτυχές γεγονός που συνετέλεσε στο να γίνει αυτή η εξέγερση κατά κάποιο τρόπο στο Κυλκή, ήταν η ευτυχή συγκυρία να είναι στενή φίλη του συνθέτη Σπύρου Ραυτόπουλου, ο οποίος με τα πολιτικά του κείμενα, το δημόσιο λόγο του και τα επιχειρήματά του έπεισε εμένα στην αρχή για το μάτιο των παραδοσιακών μορφών συνδικαλιστικής πάλης σε περίοδο πολέμου και υπερεθνικών κυβερνήσεων, που είναι αυτή που έχουμε, και για την ανάγκη αυτοοργάνωση, αυτοδιαχείριση, αμφισβήτηση τη ίδια τη ιεραρχία. Ήταν υπέρ όχι απλώς τη συγκεκριμένη κατάληψη του Κυλκή, αλλά και τη ανάγκη για συντονισμένε και όχι μεμονωμένε καταλήψει, και ακόμα υπέρ τη ιδέα, προσέξτε το αυτό, ενός αυτοδιοικούμενου νοσοκομείου με το σκεπτικό ότι οι εργαζόμενοι σε αυτό γνωρίζουν πολύ καλύτερα τη λειτουργία και τις ανάγκες όπως και τις ανάγκες των πολιτών από ότι οποιοδήποτε διοικητής ή παρατρεχάμενος του Υπουργείου Υγείας. Αυτό το πιστέψαμε, πίστευε και ο Ραυτόπουλος, ο Σπύρος, πίστευε και πιστεύει ότι αυτά μπορούν να αρχίσουν σε νοσοκομεία, γιατί η υγεία κακά τα ψέματα είναι η αιχμή του, μπορεί να γίνει η αιχμή του δόρατος σε κάποια τέτοια κινηματική κινητοποίηση. Εδώ και τώρα το πιστέψαμε κι εμείς και έτσι το ξεκινήσαμε. Το τρίτο που συνετέλεσε σαν συγκυρία εκείνη την εποχή ήταν η ξαφνική μείωση των μισθών. Τα αρνητικά καθαριστικά πληρωμών. Τι θέλω να πω με αυτό? Δεν έχουμε μόνο απλήρωτες επιμέρειες για μήνες, γιατί όλοι οι εργαζόμενοι οι δικοί μας, εκτός από τους γιατρούς, είναι απλήρωτοι από τον Αύγουστο. Εμείς οι γιατροί, και το ξέρουν όλοι οι συνάδελφοι εδώ μέσα, είμαστε απλήρωτοι από τον Νοέμβριο. Μετά τον Νοέμβριο δεν πληρωθήκαμε. Τα καθαριστικά όμως που ήρθαν στους εργαζόμενους εκεί, οι οποίοι είχαν μπει στο ενιαίο μισθολόγιο, ήταν ένα ασπότα τις τιμές των μηνιάτικων. 4,5 ευρώ η τηλεφωνήτριά μας. Το μηνιάτικο. 9 ευρώ ο θερμαστής μας. 178 μείον στο μάγειρά μας, ο οποίος έφαγε και έμπραγμα εκείνη τη μέρα. Καταλαβαίνετε τι σας λέω. Αρχίσαμε να καταλαβαίνουμε ότι πια το πρόβλημα δεν αγγίζει μόνο τους απ' έξω από το νοσοκομείο, αλλά και εμάς τους ίδιους. Γι' αυτό και εξεγερθήκαμε. Αποφασίσαμε λοιπόν να κάνουμε μια γενική συνέλευση εργαζομένων με κυριαρχούσα την οργή και την αποφασιστικότητα να πάρουμε τις τύχες μας σαν εργαζόμενοι στα χέρια μας. Και ως άνθρωποι να σταματήσουμε αυτή την εξακλίωση που μας είχαν προσφέρει 300 ευρωπατέρες. Να απαντήσουμε στον εκφασισμό τους με δημοκρατία, με ισονομία, με αυτοδιάθεση και με δικαιοσύνη.
σε εκείνη τη φάση της εκλογικής προσπαθήσαμε να αξιοποιήσουμε κατά το δυνατό τις δυνατότητες που μας έδινε η συσπήρωση. Όση συσπήρωση είχαμε. Και η αγωνιστικότητα τη δεδομένη στιγμή. Οι απειλές, ο ανέντιμος πόλεμος, τα ανθρωπάκια του συστήματος και ο φόβος και η δισταγμή μιας μερίδας συναδέλφων μας δεν μας επέτρεψαν να φτάσουμε σε ένα πραγματικά αυτοδιοικούμενο νοσοκομείο όπως το είχαμε αρχικά πει ότι έτσι έπρεπε να κάνουμε. Το οποίο απαιτεί, όπως καταλαβαίνετε, μεγαλύτερη ομοψυχία και μεγαλύτερη συμμετοχή. Γιατί ήταν 600 εργαζόμενοι και οι επισχέσεις αυτές που κατατέθηκαν ότι θα κάνουμε το κίνημα ήταν γύρω στις 300. Είμαστε λίγο λιγότερο από 300. Άρα ήμασταν λιγότερο από τους μισούς. Δεν μπορούσαν να περάσουν σε αυτοδιαχείριση με αυτές τις συνθήκες. Καταλάβαμε όμως, κάναμε πάρα πολύ σπουδαία πράγματα. Καταλάβαμε καταρχήν τους μηχανισμούς στους πρακτικούς. Είχαμε χωριστεί σε ομάδες και κάθε μέρα πηγαίναμε στα ταμεία, εμποδίζαμε τον κόσμο να πληρώνει τα 5 ευρώ. Και όχι μόνο τα 5 ευρώ, όλο τον εισπρακτικό μηχανισμό. Δηλαδή, οτιδήποτε έπρεπε να πληρωθεί μέχρι να φτάσει να κάνει μια κτηνογραφία ή μια εξέταση αίματος, όλα αυτά. Όλο τον εισπρακτικό μηχανισμό, ακόμη και από τις Αιγύρους που ήρθαν και μας φιλούσαν τα χέρια γιατί γίνονταν τζάμπα, ακόμη και αυτοί που μπήκανε με χολοξυστεκτομή, για χολοξυστεκτομή με ίδρυμα χολιδόφου που ήταν επίγον, μπαίνανε τζάμπα και μας φιλούσαν τα χέρια όταν φεύγανε. Ήταν σπουδαίο αυτό που υπήρχε. Ήταν για 3 εβδομάδες αυτό το πράγμα. Το δεύτερο, καταλάβαμε το γραφείο του διοικητού. Εκεί να δείτε πλάκα. Γιατί ο κύριος, οι κύριοι αυτοί όλοι είναι δρασίδιοι. Είναι αυτοί που τους διορίζουν οι κυβερνήσεις για να κάνουν τους μάγκες, οι οποίοι δεν ξέρουν καν τι θα πει, όταν του λέμε ότι δεν έχουμε δείκτες. Δεν καταλάβαινε τίποτε. Γιατί ο άνθρωπος είχε καφενείο. Πολύ απλά ήταν απλός του κόμματος. Τίποτα άλλο. Το καταλάβαμε λοιπόν το γραφείο του και μας απείλησε εκεί τη μέρα την πρώτη, μας είπε να φέρω την αστυνομία του. Είπαμε φέρτε. Την έφερε. Ήρθε ο αστυνομικός, είδε ότι δεν κάναμε τίποτε, δεν τον πειράξαμε, του είπαμε μα θες να πεις και καφέ, εμείς εδώ είμαστε. Έφυγαν οι αστυνομικοί. Απείλησε ότι θα φέρει τον εισαγγελέα. Δεν μπορούσε να το φέρει τον εισαγγελέα, γιατί ο εισαγγελέας πρέπει να έρθει για κάτι που θα συμβεί επιγόντως ή κάτι κακό που θα συμβεί. Εμείς δεν κάναμε τίποτε κακό. Εμείς απλώς καθόμασταν εκεί, εμποδίζαμε τον κύριο να παίρνει τηλέφωνα στα Υπουργεία. Η πλάκα η μεγάλη ήταν ότι εκείνη την εποχή ήταν το Υπουργείο, ήταν υποκατάρρευση και δεν μπορούσε να βρει κανέναν. Είχε φτάσει σε ένα σημείο πανικού, ήταν έτοιμος να βάλει τα κλάματα. Εμένα μου είπε να με βγάλει από το παράθυρο. Μερικούς άλλους ήταν που άρχισε να τους απειλεί. Θα σας δίνω, θα σας κάνω. Μαγιές, ας πούμε, χωρίς λόγο. Και τελικά συμβιβάστηκε 3 εβδομάδες το ότι είχαμε έτσι. Δεν τον αφήνουμε να σηκώνει τηλέφωνο. Παίρνανε οι δημοσιογράφοι, ξέρω εγώ, και λέγαμε εμείς είμαστε τι θέλετε, θα σας δώσουμε αν θέλουμε να μιλήσετε. Και το δεύτερο και κυριότερο βέβαια, είχαμε καταλάβει και το πρωτόκολλο. Γιατί στο πρωτόκολλο είναι όλα τα εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα. Με το σκεπτικό ότι οποιοδήποτε χαρτί έρθει που να υποβαθμίσει τη λειτουργία του νοσοκομείου ή να κάνει απολύσεις, γιατί αυτό περιμένουμε, ή να κάνει συμφωνεύσεις ή να κάνει κλείσιμο νοσοκομείων όπως έχει αρχίσει ήδη να γίνεται, θα το μπλοκάραμε εν τη γενέση του. Και γι' αυτό το κάνουμε. Λοιπόν, δηλώσαμε επίσης με αυτόν τον τρόπο ότι δεν αναγνωρίζουμε την αντισυνταγματική και παράνομη κυβέρνηση και επομένως εμείς αρνούμαστε να νομιμοποιήσουμε αυτή την κυβέρνηση, τις εντολές της και γενικά ότι δεν αναγνωρίζουμε κανένα έγγραφο ή εγκύκλιο που διατάσσει οτιδήποτε επηρεάσει την παροχή υγείας προς τους πολίτες του νομού μας. Δηλώσαμε ότι το νοσοκομείο του Κιλκής ανήκει στο λαό του Κιλκής, στους παππούδες και στους πατεράδες των σημερινών εργαζομένων στο νοσοκομείο. Αυτοί το έκτισαν πέτρα-πέτρα με τα ίδια τους τα χέρια. Καμιά αυταρχική κυβέρνηση, κανένας δανειστής μας και κανένας δυνάστης μας δεν έχει το δικαίωμα να μας το κλείσει ή να το μετατρέψει σε ιδιωτική κλινική. Εμείς είπαμε θα το υπερασπιστούμε μέχρι σε σκάτω και δεν θα αφήσουμε να μπει λουκέτο από την άρχουσα τάξη και από τις τραπεζικές ίενες. Έτσι το είπαμε στους δημοσιογράφους. Δηλώσαμε ότι δεν θα επιτρέψουμε την περαιτέρω υποβάθμιση της παροχής υπηρεσιών προς τους συνανθρώπους μας. Είχαμε ήδη έλλειψη προσωπικού, είχαμε ήδη τρομερή έλλειψη υλικών και φαρμάκων. Παρόλα αυτά το πολεμούσαμε. Είπαμε ότι ως σκεπτόμενοι και ευσυνείδητοι πολίτες, αρνούμαστε να συνεχίσουμε να εκτρέφουμε με το υστέρημα και το αίμα μας το αχόρταγο καπιταλιστικό τέρας
και να εξυπηρετούμε τα ιδεχθή χρέη που μας φόρτωσαν στις πλάτες μας υπό την προστασία της κυβέρνησης και του ΔΝΤ και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πολιτικό και επιχειρηματικό κατεστημένο, οι τραπεζίτες, οι ιδιώτες στο κομπλίκι και τα φορομολογούμενα υψηλά εισοδήματα. Δηλώσαμε ότι δεν ανεχόμαστε μπροστά στο παραμύθι αυτό περισσοτηρίας της χώρας να καταλαβαίνεται η εθνική και η ατομική μας αξιοπρέπεια από τις παράνομες αντισυνταγματικές πολιτικές των μνημονίων. Δηλώσαμε ότι είμαστε εδώ υπερασπιζόμενοι τα δικαιώματα όλων μας. Η ιδέα της κατάληψης λοιπόν και το όνειρο του αυτοδιοικητικού ήταν η πηγή έμπνευσης για μας. Και πέρα στη συνέλευση που ψηφί, από την πρώτη συνέλευση, γιατί συνειδητοποιήσαμε ότι αποτελεί μια μορφή κινητοποίησης που μπορεί να απειλεί συνεχώς το σύστημα. Και το σύστημα ξέρει καλά ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπαίνει σε έναν εργασιακό χώρο που ελέγχεται από αποφασισμένους εργαζόμενους. Ιδίως σε ένα καταλυμμένο νοσοκομείο. Ένα καταλυμμένο νοσοκομείο αποτελεί αιστεία μόλυνσης για το σύστημα. Είναι ανυπακοή εμφανής. Και αυτό έχει κίνδυνο να γίνει πανδημία. Και η επιδημία έχει ήδη αρχίσει. Οι αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης μεταφράστηκαν στις περισσότερες ευρωπαϊκές γλώσσες και προβλήθηκαν από συναγωνιστές μας στην Ελευθεροτυπία και από το μεταφραστικό ιστότοπο Τλαξκάλα. Τους οποίους ευχαριστούμε από καρδιάς, αλλά και από δεκάδες άλλα ελληνικά και ξένα site, τα οποία άρχισαν να κάνουν το γύρο του κόσμου σε πολύ λιγότερο από 80 μέρες. Σήμερα παίρνουμε μηνύματα φιλίας, συμπαράστασης και υποστήριξης, όχι μόνο ηθικής, αλλά και ηλικής, από δεκάδες πολίτες όλο τον κόσμο. Από πανεπιστήμια, από φορείς, από απλούς πολίτες. Μέσα ενημέρωσης, γιατροί, συνδικαλιστές, εργαζόμενοι από την Αμερική ως το Ιράν, από τη Μελβούρνη ως τη Νέα Υόρκη. Θέλουν να μάθουν από εμάς και πολλοί θέλουν να ακολουθήσουν το παράδειγμά μας. Σκέφτονται να κάνουν δηλαδή το ίδιο. Αυτό είναι το σπουδαίο ίσως που πετύχαμε. Ακόμη και αν τίποτα άλλο δεν κατάφερε η κινητοποίησή μας, κατάφερε σίγουρα να συγκεντρώσει τα βλέμματα του κόσμου και τη συμπάθεια, την αλληλεγγύη και το γνήσιο, για το γνήσιο και αντιδαιμόνευτο εργατικό κίνημα των δικών μας. Και μαζί. Εδώ έχουμε το Φάουστο από την Τλαξκάλα. Από την Τλαξκάλα, που έκανε τις μεταφράσεις. Καταπληκτικές μεταφράσεις. Είναι ο μεταφραστής, πραγματικά. Ακόμη και τίποτα άλλο δεν κατάφερε, αν δεν κατάφερε η κινητοποίησή μας, κατάφερε σίγουρα να συγκεντρώσει τα βλέμματα όλου του κόσμου, όπως καταλαβαίνετε. Και μαζί με τις καταλήψεις στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, στην ελευθεροτυπία, στο Άλτε, στη Καλλιουργική, σε δεκάδες τόπους δουλειάς, σε σχολεία, σε πανεπιστήμια, σε δημόσια κτίρια και χώρους, έδωσε ένα δείγμα του πώς μπορούν οι εργαζόμενοι και ο λαός να χορευτούν μαζί αντί να αμφισβητήσουν την ετερονομία που τους έχει επιβληθεί από την άρχουσα τάξη και κάθε κοινωνική ιεραρχία αντί να θελήσουν να πάρουν τις τύχες τους στα χέρια τους. Μια καταφανάστατη απονομιμένη κυβέρνηση δεν μπορεί να αποφασίσει για απολύτως τίποτα. Η κατάληψη είναι ένας έμπρακτος τρόπος αμφισβήτησης αυτής της αντιλαϊκής νομιμότητας με εισαγωγικά. Αν οι καταλήψεις δηλαδή ήταν χιλιάδες και συντονισμένες, αν η χώρα σταματούσε να κινείται για ένα ολόκληρο 24ωρο, η κυβέρνηση θα έπρεπε αυτομάτως. Η δε επόμενη θα αντιμετώπισε το ίδιο αν δεν συμμορφωνότανε, ούτε εκείνη στη λαϊκή απέτηση για άρνηση του χρέους και κοινωνική ανασύνταξη. Εδώ θέλω να συμπληρώσω κάτι, ότι η κατάληψη δημοσίων χώρων και χωρών και χώρων εργασίας είναι η κατεξοχήν πράξη ειρηνικής αμφισβήτησης της εξουσίας. Υπάρχει ένα κομματάκι σε ένα άρθρο του Σπύρου του Ραυτόπουλου που λέει τα εξής. Σε αντίθεση με την απεργία και τις υπόλοιπες μορφές ανεκτής από το σύστημα διαμαρτυρίας και πάλι, η κατάληψη, είτε συνείδητα είτε όχι, αμφισβητεί ευθέως το σύστημα και την ιεραρχία. Η απεργία δεν τον αμφισβητεί, ούτε καν όταν είναι πετυχημένη και μαζική. Απεργία θα πει, σταματάω να προσφέρω στο σύστημα την εργασία μου. Προφανώς διότι δεν είμαι ικανοποιημένος από τους ειδικούς και γενικούς όρους που μου τίθενται. Σημαίνει θέτω αίτημα στον εργοδότη μου ή στο αφεντικό μου. Αλλά όταν θέτεις αιτήματα σε κάποιον, αυτό σημαίνει ότι αναγνωρίζεις την εξουσία του. Και όταν αναγνωρίζεις την εξουσία του, πρέπει να είσαι έτοιμος και για την απόρριψη των αιτημάτων σου. Αντιθέτως, σε μια πραγματική δημοκρατία δεν υπάρχουν ανώτεροι και κατώτεροι στους οποίους θα ζητήσεις κάτι. Η ίδια η κοινωνία αποφασίζει την εξουσία. Αυτό ακριβώς κάνει η κατάληψη. Συνδυάζεται όχι με αιτήματα, αλλά με διεκδικήσεις και με αξιώσεις.
Κατάληψη σημαίνει κάτι πολύ ουσιαστικότερο από απλή διαμαρτυρία. Σημαίνει δεν αναγνωρίζω καν το σύστημα. Δεν αναγνωρίζω την νομιμότητά του. Δεν αναγνωρίζω την ιεραρχία. Δεν αναγνωρίζω την υφιστάμενη κυριότητα επί του χώρου που καταλαμβάνω. Γίναμε προσωρινά ή μόνιμα κύριος ο ίδιος του χώρου αυτού. Άρα η άρνηση εργασίας, δηλαδή η απεργία, η στάση, η επίσκεψη, πρέπει να συνδυαστεί με κατάληψη, εκτός αν το μόνο που θέτουμε είναι ένα απλό συνδικαλιστικό εργατικό αίτημα προς μια εξουσία που ήδη αναγνωρίζουμε. Είχαμε πάρα πολλές δυσκολίες. Θέλω αυτό, σε αυτό το σημείο απλώς να σας αναφέρω ότι ενόπλησε πάρα πολύ το σύστημα η όλη αυτή η ιστορία και για τον τρόπο που έγινε και για το γιατί το έγινε. Γιατί έγινε. Έγιναν πολλοί εκβιασμοί, έγιναν στοχευμένες και μεθοδευμένες κινήσεις ώστε να μας διασπάσουν. Μετέφεραν παραδείγματος χάρη τον δικό μου τον γραμματέα από την Ένωση Πληθυντικής, τον μετέφεραν προχθές με απόσταση για 3 μήνες σε άλλο νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη. Απλώς και μόνο για 3 μήνες να μην μπορούμε να συνεννοηθούμε μεταξύ μας. Πολύ απλά. Εμένα, ας πούμε προσωπικά, δεν έκανα, ξέρω εγώ, διευθύντρια με όλο τον πόλεμο που είχα από τους διάφορους και από τον διοικητή, αλλά και από τους διάφορους βολεμένους της Θεσσαλονίκης. Αλλά αυτά είναι το τίμημα που πληρώνει κανείς όταν λέει τη γνώμη του όσο μπορεί και όταν κάνει κάτι ίσως πρωτότυπο όπως έγινε σε εμάς. Υπάρχουν άνθρωποι, όπως ξέρετε, πιστοί στην ιεραρχία και στο κομματοκεντρικό συνδικαλισμό. Άνθρωποι που ανήκουν είτε σε κόμματα είτε όχι, αλλά άνθρωποι και φοβισμένοι. Είναι συντηρητικοί που δεν καταλαβαίνουν ποιο είναι το πραγματικό όνομα, το νόημα της δημοκρατίας. Στο κάτω-κάτω τη στιγμή αυτή δεν έχει τόσο σημασία τι έκανε η ΕΝΙΚ μόνη της. Έχει σημασία ότι κάνουμε όλοι οι εργαζόμενοι μαζί. Δεν ήταν εύκολο να πιστούν όλοι για την ανάγκη της κατάληψης ή γενικώς των καταλήψεων. Αλλά όσο η γενική κατάσταση χειροτερεύει, όλο και περισσότερο, θα καταλαβαίνουν όλοι ότι πρέπει να πάρουν τις ζωές τους στα χέρια τους. Υπάρχουν πολλές δυσκολίες, αλλά πρέπει να αντέξουμε και να ρηχτούμε όλοι στη μάχη. Η πιο μεγάλη πρόκληση είναι πάντα να πείσεις τον διπλανό σου, τον δικό σου άνθρωπο. Αλλά οι αποτυχίες δεν μας πτωούν. Έχουμε να παλέψουμε όχι μόνο με τα ρετυρέ, τα αστικά ρετυρέ και με ένα βάρβαρο αντικοινωνικό σύστημα και κράτος, αλλά και απέναντι στον φόβο και την αδιαφορία, όσον ακόμη δεν έχουν συνειδητοποιήσει ποια γενοκτονία συντελείται αυτή τη στιγμή. Η ΕΝΙΚ και το Εργασιακό Σωματείο δεν είναι ο πραγματικός φορέας της αλλαγής που χρειαζόμαστε. Είναι τέτοιες φορές, είναι η Γενική Συνέλευση όλων των εργαζομένων, που δεν χρειάζεται σφραγίδες πρωτοδικίου, δεν χρειάζεται διοικητικά συμβούλια, ούτε εκλογές, ούτε επίσημες επιτροπές. Χρειαζόμαστε μόνο γενικές συνελεύσεις που θα αποφασίζουν άμεσο δημοκρατικά για τα πάντα. Και τέτοιες συνελεύσεις τις χρειαζόμαστε παντού. Αυτή την από κάτω οργάνωση είναι που τρέμει το κατεστημένο. Και δεν είναι τυχαίο ότι τώρα ακριβώς, κατά τη στιγμή της υπέρβασης, εκδηλώνεται το πιο αντιδραστικό κομμάτι της ταξικής τάξης, με τη μορφή των εσωτερικών και εξωτερικών εχθρών που έχουν αρχίσει να ρίχνουν και τις μάσκες τους. Είναι μάλλον ζήτημα εβδομάδων πάντων αυτό το κομμάτι το δικό μας να υπερισχύσει. Για τη μεγάλη λαϊκή πλειοψηφία, η γρήγορη ανατροπή αυτής της πολιτικής και φυσικά των υπαλλήλων του κεφαλαίου που την υλοποιούν είναι κυριολεκτικά ζήτημα ζωής και θανάτου. Χρειάζονται μόνιμες καταλήψεις των εργασιακών και δημόσιων χώρων ταυτόχρονα και σε πανελλαδικό και όχι μόνο επίπεδο. Οι εκλογές μεταξύ μας δεν πρόκειται να αλλάξουν τίποτα το ουσιαστικό. Όποιο κόμμα ή συνασπισμός κομμάτων για να έρθει στην εξουσία. Ας κοιτήσουν μόνο όσοι θέλουν να επιλέξουν ποιος τυπικά θα τους κυβερνάει. Ποιος ουσιαστικά κυβερνάει στις ολιγαρχίες, το ξέρουν. Ευτυχώς πολλοί από εμάς έχουν καταλάβει ότι δεν θέλουμε πλέον να κυβερνιόμαστε. Θέλουμε να αποφασίσουμε μόνοι μας, χωρίς τη σοφία των αυθεντίων που έφεραν στον κόσμο τη σημερινή του κατάντια. Σημαίνει δημοκρατία αυτό και μόνο. Δεν σημαίνει εκλογές. Δεν σημαίνει διαμεσολάβηση. Αυτά είναι αστικά παραμύθια. Σημαίνει ότι αποφασίζουμε για τα πάντα εμείς. Ο Δήμος, δηλαδή ο λαός. Σημαίνει ότι αποφασίζουμε όχι μόνο για το τι θα γίνει στο εργοστάσιο, στο νοσοκομείο, στην υπηρεσία, στη συνοικία ή στην πόλη ή σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Σημαίνει ότι αποφασίζουμε εμείς για τα πάντα σε εθνικό επίπεδο. Αυτό το δικαίωμά μας πρέπει να καταγραφεί σε ένα καταστατικό χάρτη για την ισχύ της αναθεώρησης και την υπεράσπιση του οποίου μόνος αρμόδιος πρέπει να είναι ο ίδιος ο ελληνικός λαός. Αν κάτι παρέχει στην επικίνδυνη σημερινή εποχή καπιταλισμικής νομιμοποίησης, είναι το Σύνταγμα της Ελλάδας. Και οι εκλογές και το κοινοβούλιο που αυτό προβλέπει. Σε αυτό το Σύνταγμα θα στηριχτούν και πάλι για να περάσουν τη σκυτάλη από την κουστοδία που μας κυβερνάει σήμερα, τους επίδεξους
συνεχιστές της αρχαιότητας. Αυτό το σύνταγμα όμως είναι ο εχθρός του λαού και πρέπει να αντικατασταθεί από ένα νέο πραγματικά δημοκρατικό σύνταγμα, το οποίο θα πετύσει ο ίδιος ο λαός έξω κοινοβουλευτικά και το οποίο ουσιαστικά θα αλλάζει το πολίτευμα της χώρας σε πραγματική δημοκρατία με δέλτα κεφαλαίων, σε μια δημοκρατία άμεση. Αν δεν αλλάξει το σύνταγμα, οι θεσμοί δηλαδή, θα μείνουμε αγκαλιά με το υπάρχον και θα συνεχίσουμε επάπειρον αυτή την κομική τελετουργία των εκλογών που μόνο σκοπό έχει να νομιμοποιεί μια εξουσία παράνομη, όπως είναι αυτή τώρα. Θέλουμε ένα σύνταγμα που να κατοχυρώνει λαϊκή κυριαρχία με συγκεκριμένα άντρα και χωρίς αοριστείες, που θα αναγνωρίζει το δικαίωμα της κοινωνίας να αποφασίζει μόνη της, με δημοψηφίσματα, κάθε τύπο και για κάθε ζήτημα που ήδη αποφασίσει να θέσει, που θα ορίζει ότι θα μπορεί να παρεμβαίνει οποιαδήποτε στιγμή σε οποιαδήποτε ζήτημα, η ίδια που κρίνει ότι πρέπει να παρέμβει, ότι θα μπορεί ανά πάσα στιγμή να καλεί σε απολογία οποιοδήποτε ανακλητό διαχειριστή των υποθέσεών της και να το στέλνει είτε στο σπίτι του είτε στο δικαστήριο. Ένα σύνταγμα που θα υπερασπίσει τη λαϊκή κυριαρχία. Ένα παρόμοιο που έχει κάνει η Ισλανδία αυτή τη στιγμή. Θέλουμε ένα σύνταγμα δηλαδή μια ανοιχτή δημόσια διαβούλευση. Η Ισλανδία αυτό ακριβώς έκανε. Μια εργασία κατά άρθρο. Την έθεσε σε ψήφισμα σε όλο τον κόσμο και αποφάνθηκε ότι πρέπει να κρίνεται από όλο το λαό. Να χρειάζεται δηλαδή περαιτέρω διαβούλευση και τροποποίησή του. Αυτό θα πει η δημοκρατία. Ή μας κάνει αυτό ή δεν μας κάνει. Αντιθέτως, η ελεύθερη αντιπροσώπευση σημαίνει ψήφισε και προσευχή σου. Ένας άλλος λέει, μία σφαίρα μπορεί να σου σκοτώσει, μία ψήφος μπορεί να σκοτώσει το παιδί σου. Σκεφτείτε το. Χρειαζόμαστε τη στήριξη του κόσμου. Με αλληλεγγύη, με την παρουσία εδώ και στους δρόμους, με τη διάδοση των πραγματικά πολιτικών ειδήσεων, που είναι αυτές που αφορούν την κινητοποίηση και τη βούληση των πολιτών. Και όχι τα κομματικά κουτσομπολιά και τις εντολές της Τρόικας. Υπάρχει στήριξη πολλών ειδών. Αλλά δεν υπάρχει μεγαλύτερη στήριξη από μια νέα κατάληψη κάπου αλλού. Λέμε λοιπόν στους εργαζόμενους και τους πολίτες όλης της χώρας, όλου του κόσμου, αν θέλετε να μας στηρίξετε, καταλάβετε τα πάντα. Υπάρχουν και για όσο τον ανεχόμαστε, θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν τα μισθολογικά και λοιπά ρετυρέ και τα υπόγεια. Αυτή η ψωμεσική διαφορά δεν πρέπει να αποσιωπάτε, πρέπει να τονίσετε. Υπάρχει πόλεμος και είναι ταξικός και το ξέρουμε. Αυτό που τίνει να αφομοιωθεί από τους δύο πόλους και κατά 99% από το ιστόγιο και τα υπόγεια είναι η μέση όροφη. Θα υπάρξει καθίζηση στη μεσαία τάξη. Οι μεσαίες τάξεις θα αυτοκίνουν. Τα χαμηλά θα γίνουν πείνας. Να γιατί σύντομα θα υπερισχύσουν οι φωνές που θα μιλάνε για δραστικές κινητοποιήσεις. Στοιχηματίζω ότι θέλετε με όποιον θέλει ότι οι μεσαίοι που σήμερα είναι αναποφάσιστοι ή ακόμα υποκύπτουν εκβιαζόμενοι ή είναι οι μια που είναι αδιάφοροι, σε λίγο καιρό θα πάρουν θέση υπέρ των πιο δραστικών λύσεων. Αυτό που το τίνω. Το ζήτημα είναι ότι δεν πρέπει να περιμένουμε άλλο. Αν είχαμε ξεγερθεί θέση, δεν θα είχαμε περάσει το αγγλικό δίκαιο και στο νομιμοφανές ξεπούλημα της χώρας και των εργαζομένων στο κεφάλι. Αν είχαμε εξεγερθεί προχθές, δεν θα ήμασταν σήμερα εχμάλωτοι χρονοδιακών συμβάσεων και μνημονίων. Εάν είχαμε εξεγερθεί λίγο πιο πριν, δεν θα είχαμε δημόσια χρέη προς ιδιώτες. Σιωπήσαμε, συμμορφωθήκαμε, ήμασταν καλά παιδιά, προσπαθήσαμε μάλιστα να ευθυγραμμιστούμε με το σύστημα, γιατί αισθανόμαστε ότι η φτώχεια του Μπαγκλαντές δεν μας αφορά. Κι όμως, κύριοι, με αυτή την τρομακτική ύφεση σύντομα το ΑΕΠ μας θα γίνει κάτω από το ΑΕΠ του Μπαγκλαντές. Η καταληψή όλη την Ελλάδα και τον κόσμο, όλοι οι ενεργοί πολίτες και άνθρωποι που ονειρεύονται αυτονομία και αυτοδιακίνηση, και όσοι είμαστε εδώ τώρα, είμαστε όλοι στο κέντρο της πολιτικής. Αυτό πρέπει να το καταλάβετε. Αυτός είναι ο ορισμός της πολιτικής, αυτό που κάνουμε τώρα, με πει κεφαλαίο. Ο ελληνικός λαός δεν χρωστάει ούτε ένα ευρώ, διότι το μόνο που κάνει τώρα είναι να πληρώνει παράνομα παιχτή πανωτόκια σε δανειστές και τραπεζίτες. Όχι μόνο οφείλει να σταματήσει αυτή η κωμωδία εις βάρος μας, όχι μόνο να σταματήσει η κοινωνία να πληρώνει για την εξυπηρέτηση ενός δημόσιου χρέους που δεν της ανήκει, και όχι μόνο πρέπει να ξαποστείλει με το δέοντα τρόπο την Τρόικα και τα τσιράκια της, αλλά ουσιαστικά πρέπει και να διεκδικήσει με κάθε πολιτικό και δικονομικό μέσο όσα δολίως της απέσπασαν εδώ και δεκαετίες με τη μορφή παράνομων απεχθών χρεών, ρεμούλας, μίζας, ντόπιοι και ξένοι εκμεταλλευτές. Ο λαός πρέπει να πάρει την κατάσταση στα χέρια του, βάζοντας στο περιθώριο τους πολιτικούς που ευθύνονται για τα απίστευτα δεινά του τόπου μας. Όλους αυτούς που εγκατάλειψαν ένα πρώην λίκνο της δημοκρατίας σε χωματερή τοξικών οικονομικών, πολιτικών και πολιτισμικών αποβλήτων. Ας προτάξουμε τις πρωτοβουλίες, τη δημιουργικότητα και τη δραστηριότητά μας.
τέρμα στα αιτήματα και τις διαμαρτυρίες προς την εξουσία. Έχουμε απαιτήσεις, διεκδικήσεις, αξιώσεις και δεν ρωτάμε κανέναν πάνω από εμάς, διότι δεν αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει κανείς πάνω από εμάς. Θα παλέψουμε ξέροντας ότι θα είναι δύσκολο, δύσκολος αγώνας και αιματηρός πολύ συχνά ίσως. Θα παλέψουμε διότι οι κυρίαρχοι θα χρησιμοποιήσουν βία και αυταρχισμό κάθε τύπου, το ξέρουμε. Θα χρειαστούμε αλληλεγγύη, θα χρειαστούμε συντροφικότητα, αποφασιστικότητα, θάρρος και ίσως και εφευρετικότητα. Θα χρειαστούμε καθαρό λόγο, συντονισμό και συσπήρωση για να πετύχουμε ένα παλαϊκό ξεσηκωμό. Η εξουσία δεν πρόκειται να μας χαριστεί μέσα από κάποια πολιτική τελετουργία ή θα την αφήσουμε στα χέρια τους ή θα πρέπει να την κατακτήσουμε. Τελειώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές και όλους εσάς που μας ακούσατε. Πρώτον, να σας πω ότι θα συγκεκριμένη μεθόδου τι κάνω να βγω στην κατάληξη. Ήταν διοικητικού τύπου, δεν είχε καμία σχέση με διοικητικού. Δεν μπορέσαμε να κάνουμε διοικητικού. Θα θέλαμε να το κάνουμε, αλλά δεν μπορούσαμε. Έμπαινε κόσμο μέσα, όμως μπορούσαμε. Έμπαινε κόσμο κανονικά. Είχαμε καταλάβει τα πεντάλια και του εισπρακτικού μηχανισμού. Δεν είχε καμιά σχέση με προμήθεια. Γιατί φοβηθήκαμε, επειδή υπήρχε το υπόλοιπο, γι' αυτό είπα ότι είμαστε 600 εργαζόμενοι, αλλά περίπου λίγο λιγότεροι από τους 300 είμαστε σε κινητοποίηση. Φοβηθήκαμε δολιοφορά, φοβηθήκαμε ότι μπορούσε να δημιουργηθεί πρόβλημα με τις προμήθειες. Δεν θα υπήρχε ίσως, γιατί το σκεφτήκαμε, παραδείγματος χάρη, δερμαστής μου βγήκε και μου λέει: εγώ παίρνω το πετρέλαιο. Του λέω όμως: δεν μπορεί να υπογράψει αυτό, και αυτό του είπε και ένας δικηγόρος που τον ρωτήσαμε αναγκαστικά. Ο συναδασσόμενος μαζί μας δεν θα δεχόταν καμία υπογραφή εκτός του σπίτι του, γιατί δεν θα ήξερε από πού θα πληρωθεί. Επομένως, δεν περάσαμε σε τέτοιου τύπου αναγκαστικά. Θα μπορούσαμε, η πρόθεση αρχική ήταν να περάσουμε. Αλλά δεν μπορούσε να γίνει. Πρώτον, γιατί η συμμετοχή ήταν μισή. Και το κυριότερο ήταν ότι ακόμα ο κόσμος δεν ήταν τόσο όριμος ώστε να το κάνει πράξη, να περάσει από το αυτοδίκητο αυτού του τύπου που κάναμε στη διαχείριση πια. Παρόλο που το έλεγε ο ίδιος ο μάγειρας, ο θερμαστής, εμείς οι νοσοκόμες, ότι εμείς κάνουμε τη δουλειά και δεν ξέρει τι του γίνεται η διοίκηση, παρόλα αυτά δεν μπορέσαμε να πάμε παρακάτω. Είχαμε και πάρα πολύ μεγάλο πόλεμο. Αυτό ήταν το μεγάλο πρόβλημα. Το αγκαλιάστηκε που λέτε, οι βολεμένοι ή τα ρετυρέ τα γύρω-γύρω από εμάς. Και ξέρετε, όπως είπε τη συναδέλφισσα η Άννα, είναι πολλών ταχυτήτων, δυστυχώς είναι πριν. Πάρα πολλών ταχυτήτων. Όχι απέξω από την κοινωνία, δεν. Η κοινωνία, εντάξει, το αγκάλιασε εννοείται, σας είπα. Δεν ερχόμενη χωρίς να πληρώνει. Αυτό ήταν πολύ μεγάλη υπόθεση. Όταν ερχόταν παλιότερα τις προηγούμενες μέρες παππούδες και δεν τους έφτανε ούτε 90 και 85 και 90 ευρώ για να κάνουν μια απλή ζάχαρο ή οτιδήποτε, μια απλή έμαθος ή ένα βιοχημικό τύπο, όταν ήρθαν εκείνες τις μέρες και δεν πλήρωναν τίποτε, μας πούσαν τα χέρια. Μακάρι να μπορούσαμε να περάσουμε στην αυτοδιαχείριση. Αυτό είναι το ζητούμενο. Στην Ιερά Πετραλή τους απειλήσαμε να τους αγγίξει το νοσοκομείο τους. Κάνανε γενική συνέλευση, κατέλαβαν το νοσοκομείο, βάλαν τον διοικητή μέσα, τον κλειδώσαν μέχρι το βράδυ, τον αφήνανε την τουαλέτα να πάει μαζί με τον υποδιοίκητη. Και βγήκε όλη η Ιεράπετρα, λαϊκή συνέλευση των κατοίκων της Ιεράπετρα, και κάνανε κατάληψη στο νοσοκομείο. Έτσι όπως πάνε τα πράγματα, είναι αδύνατον σε λίγο να μην ξεσηκωθεί όλος ο κόσμος, διότι πάμε το κακό στο χειρότερο. Σας είπα, δεν ήσασταν, 60 άνθρωποι εχθές πήγαν από το νοσοκομείο το δικό μας, το οποίο θεωρούνταν από τα καλύτερα νοσοκομεία. Είχε καταπληκτικό, πώς το λένε, κλινικές ορθοπαιδικές. Έχει πολύ καλό όνομα και όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι 60, φύγανε γιατί δεν είχαμε στοιχειώδη υλικά και ήταν έξαλλοι. Αυτό σημαίνει ότι και ο λαϊκός παράγοντας θα έρθει μαζί μας. Εμείς ήδη δεν θα πληρωθούμε τίποτε και το ξέρουμε από τον προτέρων. Διότι η πρόθεσή τους είναι να πληρώνουν μόνο το χρέος. Και ό,τι μείνει, αν μείνει κάτι, θα μας πληρώσουν εμάς, που δεν θα μείνει τίποτε. Θα γίνεται ξαφνικός θάνατος κάθε λίγο και λιγάκι. Και ήδη σήμερα ήρθε ένα χαρτί στο νοσοκομείο του Κλικής, που έχει πάει ίδιο. Στο νοσοκομείο της Καρίστου. Στο νοσοκομείο στο Ρέθυμνο. Στην Ιεράπετρα. Στην Λάρισα. Ήδη αυτά τα νοσοκομεία και μεταξύ των οποίων και το δικό μας πλέον θεωρούνται ανεπαρκή.
Όχι μόνο ανεπαρκή, εγώ σας λέω, είμαστε και ελληνικοί στην ίδια. Δεν είναι δυνατόν την ίδια δουλειά να κάνουμε όταν την κάναμε τέσσερις άνθρωποι ή τρεις, να την κάνει ένας μόνο, με εφημερίες που έκανε πέντε, τώρα πρέπει να κάνει δέκα. Δεν είναι δυνατόν να μην είμαι επικίνδυνη την δέκατη μέρα όταν θα πει ο κόσμος. Έτσι. Θα πεθαίνει. Άρα εκ των πραγμάτων θα ξεσηκωθεί ο κόσμος. Με τον άνθρωπο ή με τον τρόπο θα ξεσηκωθεί. Εγώ είμαι πολύ αισιόδοξο για αυτό που πέρασε. Σαν μπόλιασμα, είχε αυτό άντε. Ήταν από την ελεύθερη τυπία. Ήταν τα παιδιά που κάναν την κατάληψη στο Υπουργείο. Είναι και εμείς το Υπουργείο. Με ό,τι κάναμε, που δεν το κάναμε στην πλήρη του εικόνα, αλλά το κάναμε όμως, θα πάει καλά γιατί έχει μπολιαστεί. Έχει γίνει επιδημία πλέον. Μας φοβούνται. Εγώ πιστεύω ότι μας φοβούνται πια.